πρεπόσε δογμάτι σα, την φύση, την όντω εκράνω σα. Τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμι σα. Βασίλειον ιερότευμα πατερόσιε, Χριστό τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγα έλεος. Πον των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θε των όλων υπερούσιε όντως, την ενιοαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζω το ελέησου το απειρόη τύρμον, πάντα σου λατρεύοντας, σι το μόνο δεσπότη, και εγώντας φόβο λυτρωτών, εφορώ πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, το μετά σου επάξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δύο μετά υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρών Σιμών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δύο μετά υπέρ του Ευσέπου Σιμών Έθνους, πάσης αρχή και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θαλάσσα και αέρα φιλοκριστήμων στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογητήνε των αιώνων η αυτόν της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτηριών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των δρόμων του Θεού, του Προέδρου και πάντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων ημών των προσελθόντων εις την χαράντα αυτήν μετά των οικείων ημών των απεδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον ελαιός. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζει την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την οικία ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία τέμενος και την ζωή ημών ισχυρά σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των αιώνων εαυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν σύν και τιμήν του Αναγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εκ μας τους εταδόρατα αυτά ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου ό,τι επί σοι ελπίκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδου και εξόδου ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προ εργασία των θείων σου εντελών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπο. Πρεσβείε Παναχράτου Μητρό, τον Αγίου Παντό ημών, Βασιλείου του Μεγάλου και πάντω των Αγίων. Αμήν. Ει το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, αλλά και στον Παλέμαχο, τον αγαπητό μου συγχωριανό και φίλο, τον Μανώλη τον Πακριτζανάκη, ο οποίος τρέχει για όλους και για όλα. Και του είχα πει μια φορά, αν το θυμάται, εσύ είσαι άξιος ακόμα και δεσποτάδες να κάνεις. Και πραγματικά κάνει και δεσποτάδες. Απευθύνω επίσης ένα εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλους εσάς για να μην γυρνάω το τραπέζι με τραπέζι. Από καρδιάς να περάσετε καλά, να είστε καλά και να ευλογεί πάντοτε ο Θεός τα έργα σας και τις προσπάθειές σας. Με υγεία, αγάπη σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας. Αμήν. Είναι εδώ η κυρία Ζουλάκη, εκπρόσωπο του κοινωνικού τύπου.
Είδα τώρα τον κύριο Ξεξάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου της Θεολογίας. Μπορεί να μην βλέπω και κάποιον, ενδεχομένως ξεχνώ κάποιους, αλλά να με συμπατάνε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, ελάτε. Ρόδι. Ρόδι. Εδώ. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού, το οποίο το παίρνει ο νεκρός ο γκος του. Πατράς φιλόθη. Το δεύτερο κομμάτι είναι το συνδέσμο μας, το συνδέσμο και των επιστημών. Το παίρνει ο πρόεδρος. Δεν είναι καλή δίαιτα, είναι μικρό πράγμα τέτοιο. Το τρίτο κομμάτι είναι για τον αντιπρόεδρο. Εγώ δεν κάνω δίαιτα. Ναι. Και το σποτάδες κάνει. Το πρώτο αντιπρόεδρο είναι ο κύριο Μακηδανάη. Για τον β' αντιπρόεδρο, τον κύριο Πορτόπαπο. Για την Γενική Γραμματέα μας, την κυρία Παπαγιαννάκη. Για τον Ταμία δεν βρίσκεται εδώ λόγω ανοιγμένης υποχρέωσης, τον κύριο Κορμιχελάκη. Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην οποία διδάσκει το μάθημα των ζωοανθρωπονώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής αυτής και στους φοιτητές ησυχία, παρακαλώ, και στους ειδικευόμενους γιατρούς των υλικών αριθμών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια κτηνιατρικά συνέδρια. Είναι κριτής εργασιών σε πολλά διεθνή κτηνιατρικά και ιατρικά περιοδικά και έχει συμμετοχή σε πάνω από 45 ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ζωοανθρωπονώση, νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστοιχα». Και αντίστροφα, καθώς επίσης και άλλων 9 επιστημονικών μονογραφιών. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας, τακτικό μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επισκέπτης καθηγητής σε 2 κτηνιατρικές σχολές του εξωτερικού. Thank you.
με στην ομάδα. Και τότε αποφάσισαμε να κάνουμε αυτή την ιδιαίτερα πραγματική ιδιαίτερα τιμή για μια προσωπική μου απόψη. Προφανώς και είναι σίγουρα έξω από ικανοποιητικά, δεν θα βλέπει κανένας να πιστεύει εδώ στο έργο του, να αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα. Όμως αυτό που έχει εδώ ιδιαίτερη σημασία είναι ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, αλλά και διπλά τιμητικό όταν η ιδιαίτερη πατρίδα σου, να την πω γενικά δεν θα μιλήσω για το χωριό, αλλά αναγνωρίζει το έργο σου και σε τιμάνει ιδιαίτερα συγκινητικό και με αυτόν τον λόγο είναι και συγκινημένος απόψε. Δεν θα μακρυγορήσω, ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, ιδιαίτερα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που συμπαρίστανται, που συμπαραστέκονται ακόμα. Ευτυχώς δεν έχουν ακόμα βαρεθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και πραγματικά όλη τη συγκίνηση που έχω, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την τιμητική πρόσκληση και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και κάθε υγεία στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω προσωπικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα το κάνετε εκ των προτέρων. Επειδή οι στιγμές αυτές είναι, νομίζω, λίγο ξεχωριστές για τους βραβευθέντες, θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, αν μπορέσετε, κάντε λίγη υπομονή να έχουμε λίγη ησυχία για να ακούσουμε αυτό το μίνι βιογραφικό σημείωμα στο καθένα που βραβεύουμε, διότι νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ. Από το Μωμό Ηρακλείου θα βραβευτεί ο κύριος Μαρίνος Πιταρίδης, υπουργός Βαζικολόγος της Διευθυντής στον Ευαγγελισμό. Το βιογραφικό του σημείωμα θα το διαβάσει η κυρία Βιδάκη, μέλος του διοικητικού μας συμβουλίου. Ο κύριος Μαρίνος Πιταρίδης είναι ιατρός, γενικός χειρουργός, εντατικολόγος. Γεννήθηκε στο χωριό Γαρίφα του νομού Ηρακλείου και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Έλαβε το πτυχίο της ιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έλαβε την ειδικότητα της γενικής χειρουργικής με εξειδίκευση στην εντατικολογία στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βενιζέλιο Πανάνιο και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, ο Ευαγγελισμός. Εργάστηκε ως γενικός χειρουργός στο Βενιζέλιο Πανάνιο για μία εξαιτία και έπειτα στον Ευαγγελισμό ως γενικός χειρουργός εντατικολόγος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την τελευταία τετραετία της θητείας του διατέλεσε διευθυντής του τμήματος, δηλαδή έως το Δεκέμβριο του 2013. Από το 1996 και μετά ανέλαβε το κύριο βάρος της οργανωτικής ανάπτυξης της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετατρέποντάς την σε ένα σύγχρονο τμήμα. Το 2003 οργάνωσε την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ως επικεφαλής μιας ομάδας ιατρών της ΚΕΔ του Ευαγγελισμού. Συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Από το 2004, ως αναπληρωτής διευθυντής, ανέλαβε το κύριο βάρος της διοικητικής ευθύνης της κλινικής του Ευαγγελισμού, αναπληρώνοντας πλήρως τον καθηγητή κύριο Ρούσο σε όλα τα διοικητικά του καθήκοντα. Όσον αφορά την επιστημονική δραστηριότητά του, ο κύριος Πιταρίδης έχει συντάξει 10 μονογραφίες σε επιστημονικά βιβλία, συμμετείχε στη συγγραφή 21 κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία και στη Συντακτική Επιτροπή και Επιμέλεια για την έκδοση 3 επιστημονικών βιβλίων. Προχώρησε σε μεταφράσεις και διορθώσεις κειμένων 12 ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων και επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση. Έχει πραγματοποιήσει 31 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια, 27 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με 3 πρώτα βραβεία, 12 δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 7 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά και 40 εισηγήσεις σε στρογγυλά τραπέζια συνεδρίων. Επίσης, υπήρξε σε 41 προεδρία σε συνέδρια. Είχε τέλος 21 συμμετοχές στην Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίων, 15 συμμετοχές στην Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίων Σεμιναρίων, καθώς και συμμετοχή σε 6 ερευνητικά προγράμματα.
Ως προς την εκπαιδευτική δραστηριότητά του, ο κύριος Σπιταρίδης έχει παρακολουθήσει πάνω από 200 ελληνικά και μεγάλα διεθνή συνέδρια. Είχε συνεχή παρουσία εκπαιδευτού μέχρι και σήμερα σε προγράμματα φοιτητών σχετικά με τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις γιατρών και μεταπτυχιακών νοσηλευτών με αντικείμενο τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις, τις κακώσεις σπονδυλικής στήλης, κοιλίας και πιέλου και την τεχνητή διατροφή, αλλά έχει πραγματοποιήσει και παρουσιάσει σε προγράμματα άλλων νοσοκομείων. Ακόμα, διατέλεσε μέλος πολλών επιτροπών εκπαίδευσης των νοσοκομείων που υπηρέτησε. Η συνολική δραστηριότητα και προσφορά του κυρίου Πιταρίδη τιμήθηκε τόσο με την Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, της οποίας υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις θητείες, όσο και από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός σε ειδική τελετή που οργανώθηκε για την αποχώρησή του. Του συνδέσμου, κύριος Μύρον Φασουλάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο που με πρότεινε για αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη διάκριση και τη θεωρώ ιδιαίτερη διότι πιστεύω ότι όλοι εσείς τα μέλη του Σωματείου του Συνδέσμου των Επιστημόνων Κρητών έχετε κάνει ίσως πολύ περισσότερα από μένα. Εγώ αισθάνομαι ότι πραγματικά έκανα αυτά που απέραν σε όλη μου τη σταδιοδρομία από τη θέση ευθύνης που είχα. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό που σαν αν ήμουν ουδέτερος κριτής θα έβρισκα στον εαυτό μου ήταν πάντοτε το πάθος της προσφοράς. Προσφοράς στον άρρωστο και ιδιαίτερα προσφοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο υπηρέτησα από την εγκαθίδρυσή του μέχρι και που έφυγα, στην οργάνωση υποδομών και το μεγαλύτερο βάρος πάντοτε στην εκπαίδευση. Με επίκεντρο πάντοτε τον άρρωστο και υπηρετώντας το μεγάλο αγαθό, το κοινωνικό αγαθό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ευχαριστώ όλους εσάς και εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και καλή χρονιά. Μαρίνα, συγγνώμη, αλλά θα σου πω κάτι προσωπικά. Μπορεί όλοι να έχουμε προσφέρει κάτι. Εγώ τίποτα ίσως. Αλλά εσύ έσωσες ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία. Έσωσες ανθρώπους. Έχει σημασία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τι έκανα.